Colossal. Γκρινιάζετε ότι βλέπετε τα ίδια και τα ίδια και τώρα που βγήκε κάτι τελείως πρωτότυπο, μέσα στην αίθουσα είχε 6 άτομα. Η παρέα μου και ο ταξιθέτης. Σας αξίζει γκόμενα που δηλώνει ανεξάρτητη, αλλά τις πληρώνετε μέχρι και τα ταμπών. Η Gloria είναι αυτή η γιόλο γκόμενα που μόλις προανέφερα και γι' αυτό τη χωρίζει ο γκόμενός της και γυρίζει την επαρχία στο πατρικό της. Σε κάποια φάση παίρνει χαμπάρι ότι συνδέεται με ένα περίεργο τρόπο με ένα τεράστιο τέρας που εμφανίζεται κάθε τόσο στη Σεούλ. Δηλαδή στις 8 και 5 που εμφανίζεται το τέρας για λίγο εκείνη τη στιγμή, αντιγράφει τις κινήσεις της Gloria. Ευτυχώς τέτοια ώρα η Gloria γυρίζει από μπαρ, γιατί αν ήταν κάποιος άλλος, θα κατουρούσαν ανοξίστες και θα έκανε τεράστιες τούρτες σε γήπεδα. Αν ήμουν εγώ, τον Guinness θα με έγραφε για το μεγαλύτερο facecam ever. Ναι, μαλάκες, μόνο εγώ το σκέφτηκα. Η ταινία τώρα κάποιες φορές ήταν αργή, κάποιες φορές εξάφνιαζε. Αλλά στην τελική ήταν αξιοπρεπέστατη. Όμως δεν ξέρω τι είδος είναι. Ρομαντική κομεντή, sci-fi κομμωδία, περιπέτεια. Βασικά είναι ένα μακροβούτι στις ανησυχίες των πρωταγωνιστών και τα κόμπλεξ που δεν είναι καταστροφικά μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τους γύρω τους. Όπως αυτό που λένε οι παχύσαρκοι και μου σπάνε τα νεύρα. Αισθάνομαι πολύ καλά με τα κιλά μου. Ξέρεις που είναι το περίεργο? Ότι ποτέ κανένας λεπτός δεν είπε «Αισθάνομαι πολύ καλά με τα κιλά μου». Μάντεψε τώρα ποιος από τους δυο αισθάνεται πραγματικά καλά με τα κιλά του. Sleepless. Μία ταινία δράσης εξαρτάται από τις αποφάσεις που παίρνει ο πρωταγωνιστής για να βγει καλή. Αν κάνει μαλακίες όπως εδώ, σε εκνευρίζει και σε πετάει έξω από τη ροή της ταινίας. Και μιλάμε για μία κανονική δράσης, όχι τύπου cult, death proof φάση. Και είστε τόσοι επαγγελματίες που δουλεύουν για μία ταινία. Πώς δεν τα προσέχετε? Δεν γίνεται να τα παρατηρεί ένας τύπος που όλες του οι κάλτσες είναι μαύρες για να μην γίνεται ρεζίλι. Ο Βίνσεντ και ο συνεργάτης του είναι διεφθαρμένοι μπάτσοι που έχουν κλέψει πολλά κιλά κοκαίνης από ένα μαφιόζο. Για να τους πει που είναι, απαγάγουν το γιο του. Και έτσι ο μαύρος Λίαμ Νίσον, εκτός από τη μαφία, έχει και τους μπάτσους να τον κυνηγάν, γιατί έχουν μυριστεί τι κουμάς είναι. Δεν είναι κακή ταινία. Από δράση, φωτογραφία και υποκριτικές τα πάει πολύ καλά. Αλλά είναι και αρκετά χαζή. Βασικά, για να μην σποιλάρω τίποτα, πάρε τη φάση που απαγάγουν το γιο. Είσαι μαφιόζος. Οκ, okay. Γιατί να απαγάγεις το γιο ενώ εκείνη την ώρα κάθεται στο διπλανό κάθισμα του αυτοκινήτου ο πατέρας του? Πάρε το μαύρο Λίαμ Νίσον, δέσε τα χαμνά του με ένα χελωνιτζάκι και κράτα ένα κουτί πίτσας έτοιμος να το πετάξεις. Όλα εγώ. The Lost City of Z. Όχι, δεν έχει zombies, αλλά οι ταινίες ξεκίνησαν να βάζουν clickbait τίτλους σαν το PewDiePie. Εν τω μεταξύ παίζουν γνωστοί ηθοποιοί που δεν τους καταλαβαίνεις με την πρώτη. Ο πρωταγωνιστής του Pacific Rim, ο Spider-Man, ο ογκόμενος της Μπέλα, ο Palpatine και πολλοί άλλοι. Και είναι η ίδια φάση που έρχονται να σε χαιρετήσουν παλιούς συμμαθητές και δεν μπορείς να τους γνωρίσεις, γιατί όπως και οι πρωταγωνιστές εδώ έχουν ή μουσι ή μουστάκι και αυτή την πλάγια χωρίστρα. Ο Πέρση είναι συνταγματάρχης στον Αγγλικό στρατό και εξερευνητής το 1920 περίπου. 100 χρόνια πριν κάποιος μπορούσε να έχει 2 δουλειές. Και τώρα δεν σε θέλουν ούτε για εθελοντή. Σε κάποια φάση, εκεί που χαρτογραφεί τη ζούγκλα του Αμαζονίου, πείθεται ότι κάπου μέσα της ίσως υπάρχει και ένας πολιτισμός πιο προηγμένος και από το δυτικό. Έμπαινα, λέει. Και μαζί με τον Χένρι καταλήγουν σε απίθανα λούκια. Μιλάμε για μια αληθινή ιστορία όπου ο Πέρση σε κάποια φάση εξαφανίζεται και 100 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους ψάχνοντας να τον βρουν. Εμένα, για να με ψάξουν τόσοι πολλοί, θα πρέπει να τους χρωστάω. Βασικά, αποκλείεται να με εμπιστευτούν τόσοι πολλοί. Φαίνεται να έχει ό,τι χρειάζεται για να πετύχει. Ιστορία, φωτογραφία, περιπέτεια, χαρακτήρες και έναν Sith. Ακριβώς ό,τι είχε και το Rogue One. Α, αυτά από μένα, μην ξεχνάτε ότι στο biotaku.eu έχεις 6% έκπτωση με κάθε αγορά άνω των 18 ευρώ με το κωδικό KANTASHOW. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη, μέχρι τότε, καλό κάψιμο!